Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Έστω και με μία μέρα καθυστέρηση, εδώ είμαστε, εκπομπή του All About Aris. Το Λίμπερο πάρετε συντονισμένοι στους 107 και 4. Μέχρι τις 6 θα πάμε σήμερα, μια μικρότερης διάρκειας εκπομπή, αναγκαστικά λόγω του αγώνα μπάσκετ που ακολουθεί ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό. Έχει αναπροσαρμόσει ο Λίμπερο το πρόγραμμά του, οπότε θα είμαστε για κάτι λιγότερο από μία ώρα μαζί σας. Με όλα τα θέματα φυσικά που αφορούν τον Άρη, εντάχει κατά κάποιο τρόπο θα τα περιγράψουμε, θα τα πούμε. Έχουμε περάσει και τις 4 μέρες από την προηγούμενη εκπομπή λόγω και της χθεσινής αργίας και έχουμε συγκεντρώσει αρκετό ρεπορτάζ και αρκετές πληροφορίες να σας μεταφέρουμε μέχρι και τις 6. Κυρίως για τον ποδοσφαιρικό Άρη, είναι αυτός που απασχολεί, αυτός που βρίσκεται στο επίκεντρο. Είναι πολλά τα πράγματα που θα λάβουν χώρα αυτή την εβδομάδα σε μια σειρά από ζητήματα. Αυτά θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε σε μια τάξη σε πολύ λίγο. Με το ρεπορτάζ. Αφού πρώτα σας πω ότι μαζί μας είναι ο Βασίλης ο Καβαδίας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς, εφόσον θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων. FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Με ποδόσφαιρο θα ξεκινήσουμε. Το ποδόσφαιρο το οποίο ολοκλήρωσε επιτέλους τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με μία ακόμη νίκη. Κόντρα στην Καρδίτσα, μάλιστα μία νίκη η οποία έστειλε την Καρδίτσα και στην Γάμα Εθνική. Μία νίκη και μία εμφάνιση που απέδειξε ποιο ήταν το μεγάλο ατού του Άρη τη φετινή σεζόν. Αυτή η απόλυτη σοβαρότητα με την οποία διαχειρίστηκε όλη τη σεζόν το κλαμπ, από τον προπονητή μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο που εργάστηκε στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Το ίδιο έκαναν και στην Καρδίτσα, παρά το γεγονός ότι η ομάδα πήγε αυθημερών. Με πάρα πολλές απουσίες, με μια πειραματική ενδεκάδα, με παίκτες που δεν είχαν παίξει εδώ ποτέ μαζί τους, τον Κανακούδη στόπερ για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά η ομάδα τα κατάφερε, δεν έδωσε δικαιώματα, έστω και στο τελευταίο της παιχνίδι, και έκλεισε με απόλυτη σοβαρότητα μια επιτυχημένη σεζόν. Και επιτυχημένη κρίνεται από τη στιγμή που η ομάδα εξασφάλισε την επιστροφή της στην Super League. Θα μιλήσουμε, κάνοντας έτσι και έναν απολογισμό, με το πιο έμπειρο ποδοσφαιριστή που διαθέτει το ρόστερ της ομάδας και έναν άνθρωπο που έχει φάει τα ελληνικά γήπεδα φορώντας τη φανέλα πολλών και μεγάλων ομάδων και τα τελευταία 2 χρόνια του Άρη, τον Χρήστο τον Μπούρμπο. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μανία, καλησπέρα. Είσαι με διαφορά ο πιο έμπειρος, άρα νομίζω ότι τα λεγόμενά σου έχουν και μια ιδιαίτερη βαρύτητα από τη στιγμή που έχεις τις περισσότερες παραστάσεις από πάρα πολλούς συμπαίκτες σου μέσα στην ομάδα και θέλω έτσι, μιας και πλέον ολοκληρώθηκε η σεζόν, να κάνεις ένα δικό σου απολογισμό και να μου πεις τελικά πώς βίωσες τη φετινή χρονιά, πώς κύλησε από την αρχή έως το τέλος. Εντάξει, ήταν μια χρονιά πραγματικά δύσκολη από όλες τις απόψεις. Ήταν μια χρονιά η οποία η ομάδα δεν είχε άλλο περιθώριο λάθος. Και όταν λέω λάθος, είναι λάθος να όχι αν θα έκανε κάποιο στραβό ξεκίνημα, κάποιο κακό αποτέλεσμα, αλλά το να μην πετύχει το στόχο της. Ήταν μονόδρομος και αυτό, όσοι το γνωρίζαμε και από την αρχή, φαντάζομαι και τα παιδιά που μείναμε από, ήμασταν από την προηγούμενη χρονιά, αλλά και τα παιδιά που ήρθανε, το αντιλήφθηκαν γρήγορα. Έχω πει ότι ήταν μια χρονιά η οποία ήμασταν περισσότερο υποψιασμένοι όλοι μας από το τεχνικό τμήμα, από τους παίκτες. Υποψιασμένοι στο τι θα αντιμετωπίσουμε και στο τι πρέπει να δώσουμε. Και καταφέραμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό δυνατό ξεκίνημα και νομίζω ότι ήταν ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο μας οδήγησε έτσι, ας πούμε, και σε μια εύκολη. Mm-hmm. Ουσιαστικά έτσι όπως αποδείχθηκε, ας πούμε, και στο τέλος, άνοδο. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν μια εύκολη. Υπήρχαν δυσκολίες για την ενότητα στην ομάδα, υπήρχαν αλλά δυσκολίες στο ότι εγώ από την προσωπική μου άποψη πώς μας αντιμετωπίζαν από διαιτητές μέχρι και σε ομάδες. Mm-hmm. Υπήρχε μεγάλη αντιπαλότητα. Αλλά παρόλα αυτά η ομάδα κατάφερε και ανταπεξέλθηκε και κατάφερε το στόχο της. Έλεγα στο ξεκίνημα, στον πρόλογο μου, Χρήστο, ότι αυτό το τελευταίο παιχνίδι, έστω και αδιάφορο για τον Άρη, ταξίδεψε αυθημερών στην Καρδίτσα, έπαιξε με μια πειραματική ενδεκάδα, όπως είπα, στο παιχνίδι. Ήταν, νομίζω, η αποθέωση όλης της χρονιάς. Δηλαδή,
Ο Άρης δεν έδωσε δικαιώματα ούτε στο τελευταίο παιχνίδι. Έκλεισε με απόλυτη σοβαρότητα. Τη σεζόν ακούγονταν πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Αυτά τα καφενιακά που συνηθίζουμε να λέμε. Αλλά παρόλα τα αυτά, ο Άρης, παρότι ήταν άσχημο φυσικά αυτό για την καρδίτσα, συναδελφικά αν το δεις, φαντάζομαι δεν μπορεί να μην σε αγγίξει. Αλλά από την άλλη, όλο αυτό έδειξε για ποιο λόγο νομίζω ο Άρης φέτος επιστρέφει στη Σούπερ Λίγκα. Θέλω τη δική σου άποψη. Σίγουρα, εντάξει, συναδελφικά δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Εντάξει, ομάδα, απ' την άλλη δεν μπορούμε πραγματικά, εντάξει, όσο και αν ακούγεται έτσι γραφικό, ας το πούμε, αν βρίσκεις τον Άρη, δεν μπορείς πραγματικά να πας και να δώσεις, ας πούμε, να δώσεις. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, το παιχνίδι. Πειραματική δεκάδα. Εντάξει, σίγουρα μπήκαν κάποια παιδιά που για μένα, κατά την προσωπική μου άποψη, έπρεπε να έχουν πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, μπορούσαν να δώσουν πράγματα μέσα στη σεζόν. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ήρθε ένα πέναλτι το οποίο το κάναν τα παιδιά της καρδίτας. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, όποιος αναλαμβάνει το πέναλτι, αν θέλαμε να δώσουμε το πέναλτι, είναι σαν να λέει ποιος θέλει να εκτεθεί. Καταλαβαίνετε, ναι, και στην Ελλάδα πολύ εύκολα παρεξηγούμαστε όλοι. Η ομάδα πήγε εκεί να χτυπήσει το παιχνίδι στα αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εκεί να πήγαινε δεν σήμαινε τίποτα. Δηλαδή δεν σήμαινε στο ότι η ομάδα πήγε για να δώσει το χ. Πήγαμε να παλέψουμε να πάρουμε το παιχνίδι όπως όλα τα παιχνίδια. Ναι. Ευτυχώς πραγματικά για μας, γιατί δεν θέλουμε να δίνουμε δικαιώματα και ο κόσμος περιμένει τέτοιες καταστάσεις ώστε να σε μαυρίσει, ας πούμε, συσσαγωγικά. Καταφέραμε και πήραμε το παιχνίδι. Έκλεισε μια χρονιά έτσι όπως την ξεκινήσαμε και θεωρώ ότι και τα παιδιά που παίξανε δείξαν έστω και την τελευταία γνωστική ότι μπορούσαν να πάρουν, ξέρετε, το καθένα παιδί να πάρουν λίγο περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ναι, από αυτό που πήρανε. Εντάξει, στον Άρη, για να το πάμε και αντίστροφα, Χρήστο, παιδίσουν και την περσινή σεζόν στην ομάδα. Δεν χαρίστηκε κανένας αυτή τη διετία, για να μιλήσουμε αυτή τη διετία που είσαι στην ομάδα. Ναι, δεν θα τολμήσω να πω ότι όπου και αν πήγε, πολεμικά τον αντιμετώπισαν, όχι φιλικά, το αντίθετο, ίσα-ίσα. Αντιμετώπισε πρωτόγνωρες καταστάσεις και νομίζω ότι εν μέρη το όφιλε και στον εαυτό του. Αυτό ακριβώς είπα και στην αρχή, ότι δεν με χαρίστηκε. Ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, πολλές απόψεις, ότι μας αντιμετωπίζανε. Πραγματικά το λέω ειλικρινά, ότι και πέρσι αλλά και φέτος εγώ ένιωθα να αντιμετωπίζω τον Άρη σαν μικρότερη ομάδα από αυτή που έπαιζε, για να μην δεν θέλω να λέω για τις ομάδες. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Εχθρικά πέρσι οι ομάδες, εχθρικά και οι διαιτησίες, πολλές διαιτησίες. Και ίσως ήταν και αυτός ένας λόγος που είδαμε και το παιχνίδι έτσι. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος, έκανα και κάποιες δουλειές μου για το παιχνίδι με τον Καρασκάκη και ήμουν πολύ περήφανος για τα παιδιά που συνεργάστηκαν μαζί τους. Ναι. Όλους που βρισκόταν. Γιατί δείξανε χαρακτήρα μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Ναι. Πιστεύεις ότι αυτή η πορεία η φετινή, το πώς το διαχειριστήκατε, είναι και μια πρίκα που αφήνει η φετινή ομάδα στην επόμενη και κάποιους πόντους που έδωσε στο πληγωμένο κατά τα άλλα πρεστής της ομάδας με αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε, το πρεστής της ομάδας σίγουρα είναι μια βάση, ας πούμε, και μια βάση. Εντάξει, η ομάδα θεωρώ και όλα αυτά τα χρόνια που και που δεν βρισκόμουν εγώ στην ομάδα είχε την ταυτότητά της. Δηλαδή πολέμαγε όλα τα παιχνίδια. Είχε την ιστορία της, είχε την πορεία της. Από εκεί και πέρα σίγουρα θεωρώ ότι πρέπει να χτίσει πάνω σε ένα κορμό παιδιών και χαρακτήρων κυρίως για να συνεχίσει την επόμενη χρονιά. Χαρακτήρων νικητών, χαρακτήρα παιδιών οι οποίοι φέτος δείξαν ότι, ξέρετε, καταθέτουμε, δίνουν την ψυχή τους. Και βασικά και αξίας, ποδοσφαιρικής αξίας. Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι θέμα διοικού, δεν είναι θέμα προπονητή, ο οποίος, ξέρετε, έχει ο καθένας δικές του επιλογές. Ναι. Και θέλει τα δικά του θέλει, εντάξει. Απλά θεωρώ ότι μια ομάδα για να χτιστεί πάνω σε μια σωστή βάση πρέπει να έχει κάποιο κορμό. Ναι. Θα το λέγα. Ήδη μιλάμε πάρα πολύ και μιλάμε και ιδίως από τη στιγμή που ο Άρης μαθηματικά εξασφάλισε την επιστροφή του στη Σούπερ Λίγκα για την επόμενη μέρα.
εσύ που έχεις παίξει σε πάρα πολλές ομάδες και σε υψηλό επίπεδο και έχεις καταγράψει μια πολύ σημαντική έτσι, παρουσία στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την εμπειρία σου, πώς πιστεύεις ότι πρέπει να κινηθεί ο Άρης για να είναι την επόμενη σεζόν στην Super League ανταγωνιστικός και όπως θέλει να τον βλέπει ο κόσμος του? Θα πήγαινες δηλαδή σε ρηξικέλευτες κινήσεις, σε αλλαγές πολλές? Τι ακριβώς, αν σου δινόταν ευκαιρία, αν σου έλεγα για παράδειγμα, Χρήστο, έλα να γίνεις τεχνικός διευθυντής στον Άρη σήμερα και πες μας τι πρέπει να κάνουμε. Κοιτάξτε, όλα ξεκινάνε καταρχήν από το τι στόχους θα βάλεις αρχικά, τι budget υπάρχει, ξέρετε, όλα αυτά παίζουν και το ρόλο τους. Από την άλλη, έχουμε δει και από την εμπειρία μας, αλλά και εσείς από το χώρο σας, στο χώρο που βρίσκεται, ότι τα λεφτά δεν κάνουν την ομάδα. Πάντα. Ναι. Όπως είπα και πριν, ότι θεωρώ ότι η ομάδα διαθέτει ένα κορμό ο οποίος μπορεί να στηριχτεί, ναι, και στην επόμενη σεζόν και να θέσει στόχους οι οποίοι είναι μέσα στο πλαίσιο της ομάδας, δηλαδή και στην πεντάδα και ουσιαστικά εκεί που θέλει να κυνηγήσει την Ευρώπη και να χτυπήσει. Θεωρώ έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν, έτσι που λέγω την ομάδα τώρα εδώ και 2 χρόνια, αλλά και φέτος που βλέπω τα παιδιά. Αλλά το βασικό, όπως είπα και πριν, είναι το τι θέλει να κάνει η διοίκηση και ο προπονητής. Ξέρετε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικά μυαλό, ο καθένας θα βλέπει από τη δικιά του γωνία διαφορετικά. Καταλαβαίνετε, για κάποιον κάνετε, για κάποιον δεν κάνεις. Εντάξει. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα και του χρόνου και σε αυτό το πλάνο που ιστορικά έχει δείξει ο Άρης, ότι θέλει να χτυπάει την πεντάδα, να χτυπάει την Ευρώπη, θεωρώ ότι μπορεί μέσα σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο, σε αυτό το, στη Super League, μπορεί να προσφέρουν. Σου θυμίζω, Χρήστο, για να βοηθήσω την κουβέντα μας, την ερώτηση που σου έθεσα, ότι το 2006, όταν ο Άρης είχε επιστρέψει και πάλι, τερμάτισε κατευθείαν τέταρτος. Εξασφάλισε φυσικά τη συμμετοχή του στο τότε κύπελο UEFA ακόμη και σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον τη Super League, με καλύτερες ομάδες και με πολύ καλύτερους ποδοσφαιριστές τότε. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός είχαν επεκταράδες τότε, καμία σχέση με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η ελληνική Super League τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ναι, σίγουρα. Γι' αυτό ακριβώς είπα ότι γενικά όμως τα λεφτά δεν θεωρώ ότι πάντα κάνουν τις ομάδες. Ναι. Μπορείς, ας πούμε, και εμένα πιο μαζεμένο budget, αλλά με σωστή διαχείριση και σωστό έτσι scouting, θα το έλεγα, μπορείς να κάνεις πολύ ανταγωνιστική ομάδα με διψασμένους ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι κάποια παιδιά έχουν. Από εκεί πέρα σίγουρα πρέπει να κινηθεί για ενίσχυση, δεν το συζητάμε. Ναι. Εντάξει, είναι η δουλειά λίγο των παραπάνω. Σωστά, αλλά δεν πρέπει να φορίζουμε το φετινό ρόστερ και να λέμε εντάξει, οκ, okay, αυτοί τους ξεζουμίσαμε που λέμε, τους πετάξουμε στις θυμμένες λεμονόκουπες. Είναι κρίμα γιατί τα ακούω πραγματικά φέτος και ξέρετε, δεν είναι καλό να τους βγάζουμε όλους ένα σαρκί και να το κάνουμε. Πρέπει να σεβαστούμε την πορεία τους, αυτό που δώσανε στην ομάδα και να το ανταμείψουν, θεωρώ. Κάποιοι παίκτες αξίζουν να βρίσκονται στην ομάδα. Σωστά. Κατά καιρούς ακούγαμε ότι, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ότι η καθημερινότητα δεν ήταν και πιο εύκολη στην ομάδα, ότι υπήρχαν προβλήματα. Είπε σήμερα και ο προπονητής στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη τύπου του ότι υπήρχαν διενέξεις τόσο του ίδιου με τον πρόεδρο όσο και του Μυροφορίδη με τον Καρυπίδη. Γενικότερα υπήρχαν θεματάκια, να το πω έτσι, κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Πώς καταφέρατε να μην σας επηρεάσουν, να τα κρατήσετε έτσι τα στεγανά που λέμε στα αποδυτήρια κλειστά και να πετύχετε το στόχο σας? Γιατί προβλήματα, από όσο γνωρίζω και εγώ που παρακολουθώ εκ του σύνεγγυ στο ρεπορτάζ, υπήρχαν μέσα στη χρονιά. Σίγουρα υπήρχαν προβλήματα. Θεωρώ στο 99% των ομάδων, ακόμα και στο Super League, υπάρχουν προβλήματα. Ναι. Όπως είπα πριν, είναι σημαντικό να χτίζει μια ομάδα πάνω στις σωστές βάσεις. Στις βάσεις να κάνουν και σίγουρα με μια ποιότητα ποδοσφαιριστών, αλλά και με χαρακτήρα ποδοσφαιριστών. Είμαστε τυχεροί φέτος που η ομάδα είχε καλά παιδιά, είχε καλούς χαρακτήρες. Παιδιά διψασμένα που θέλανε να διακριθούν, θέλανε να διακριθούν μέσα από τον Άρη και θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο σύν στο ότι η ομάδα κρατήθηκε, δεν βγήκανε πράγματα προς τα έξω και όπως είπες εσύ, δεν μας έφυγαν κάποια πράγματα τα οποία, όπως είπα και πριν, από ό,τι ακούω, γνωρίζω ανθρώπους μέσα στο ποδόσφαιρο, στο 99% των ομάδων υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Ναι.
βοήθησε μήπως το γεγονός στο ότι. Γιατί πάντα βοηθάει από ό,τι ξέρω και από τη δική μου εμπειρία, το ότι η ομάδα εντάξει, έκανε νίκες, ειδικά στο ξεκίνημα έκανε 7 στα 7. Ναι. Δεν το συζητάμε, ναι. Όπως και πέρσι είχαν για τη δικιά μου άποψη τέτοια παιδιά, απλά δεν μας βοήθησαν καθόλου τα αποτελέσματα και δυστυχώς βγάζαμε τα προβλήματα στην επιφάνεια. Τώρα τα προβλήματά μας με τις επιτυχίες, σίγουρα πάντα οι επιτυχίες καλύβουν κάποια προβλήματα. Τα λέμε, αυτό λέμε, τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Σίγουρα αυτά, σίγουρα οι επιτυχίες, οι νίκες βοήθησαν και καλυφθούνταν κάποια πράγματα. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι πάντα παίζουν ρόλο τα, ας πούμε, οι χαρακτήρες των παιδιών. Να σας πω κάτι το οποίο το ζω, ας πούμε, επειδή γνωρίζω τόσο εγκαταστάσεις τα παιδιά. Ήταν σε καλύτερη μοίρα από εμάς, και πήγαν να διαλέσουν. Ουσιαστικά δηλαδή, καταλαβαίνετε, να ομάδα... Ναι, ξαφνικά στα μέσα της σεζόν γράφαν τα ρεπορτάζ ότι πάει για διάλυση. Ναι. Εντάξει, οι νίκες τους κράτησαν την ομάδα. Ναι. Θέλω να πω ότι οι νίκες γενικά μπορούν να σβήσουν πολλά πράγματα. Ναι. Και η επιτυχία, ας πούμε, και η φιλοδοξία, ας πούμε, που έχουν οι παίχτες. Για το κάτι παραπάνω. Βλέπαν ότι υπερβατάει, θα βγάλουμε την ομάδα Super League. Ξέρετε. Ναι, σωστά. Και ταυτοχρόνως οι παίχτες αποθενόντουσαν, ας πούμε, και κράταγαν, ας πούμε, κάποιο στο κοινό, ας πούμε, του Ηρακλείου και στους φιλάδες, ότι πρέπει να μείνουν. Ναι. Αλλά γι' αυτό είπα και πριν ότι είναι σημαντικό να μην στα παιδιά που βγάλαν την ομάδα φέτος, πρέπει να τους μην το υποτιμούμε. Σωστά, και να τους πιστωθεί το credit της επιτυχίας, μπράβο, αυτό που πέτυχαν δηλαδή. Και... Είναι σημαντικό, ήταν δύσκολη χρονιά. Δεν ήταν εύκολη χρονιά από πολλές απόψεις. Όπως είπαμε πριν, υπήρχε εχθρικότητα και διαιτητικά, αλλά δεν θέλαν τον Άρη δυνατό, γιατί πολύ καταλαβαίνετε κυρίως. Εντάξει, μια δυνατή ομάδα δεν την θέλουμε. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε. Και όπως άνοιξε το τέλος, εύκολα. Από εσάς ειδικά και τους παίκτες. Την περσινή σεζόν, νομίζω ότι Χρήστο έφυγε και ένα βάρος που ενδεχομένως ακουβαλούσατε από την περσινή χρονιά, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, δεν το συζητάμε. Εντάξει, εγώ προσωπικά, τι να σου πω, εντάξει, έχουμε κάνει... είπα ότι θα πρέπει να βγάλω τον Άρη, ας πούμε, για να θέλω να παίξουμε τον Άρη στην Super League. Εντάξει, ήταν μια αποτυχημένη χρονιά πέρσι, η οποία δεν την περίμενα κι εγώ πραγματικά. Αλλά εντάξει, ήρθε, έπρεπε να δούμε τα πράγματα όπως ήρθαν και να τα αντιμετωπίσουμε. Εντάξει, ευτυχώς φέτος η χρονιά κύλησε όπως έπρεπε να κυλήσει η περσινή. Ναι, όντως. Έχεις αντιληφθεί μια μεγαλύτερη συσπήρωση του κόσμου, μια ζεστασιά με την οποία αγκάλιασε πλέον την ομάδα? Βλέπεις το κλίμα να αλλάζει γενικότερα, να υπάρχει μια προσμονή γλυκιά για την επόμενη σεζόν, μια δυναμική σίγουρα που ξυπνάει ξανά? Σίγουρα. Εγώ έχω ξαναπεί ότι σαν αντίπαλος τη δυναμική του Νάρη την έχω βιώσει. Ναι. Την είναι σαν αντίπαλος. Ναι. Ξέρω που βρίσκομαι, ξέρω την ομάδα που είμαι. Ωστόσο, ξέρετε, παιδιά οι οποίοι ήρθαν φέτος στην ομάδα δεν έχουν αντιμετωπίσει κρίση σαν αντίπαλοι, ας πούμε, τον Άρη. Βλέπουν τεράστια διαφορά. Ναι. Τεράστια διαφορά. Ο κόσμος σίγουρα θέλει να βοηθήσει την ομάδα, περιμένει πώς και πώς την έναρξη του πρωταθλήματος, διψάει ο κόσμος, διψάει τον Άρη στη Super League και βλέπω ότι η μεγάλη θέλει να βοηθήσει. Θέλει να βοηθήσει είτε με οικονομικά, ας πούμε, και με τα διάρκεια του, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, από ό,τι αφουγκράζομαι στον κόσμο που με σταματάει στον δρόμο. Ναι. Και σίγουρα αυτή η συσπήρωση φαίνεται από όλες τις πλευρές. Ναι. Άρα να περιμένουν... Θεωρώ ότι να αντιλαμβάνονται και οι ειδικούντες, οι οποίοι τώρα θα μπορούν να αντιληφθούν, ας πούμε, το μέγεθος της ομάδας. Ναι. Αλλά ήταν δυστυχώς στα χωράφια, δηλαδή ήταν στην αφάνεια. Ναι. Στην γάμα και βήτα είναι οι κακές κατηγορίες, να το πω έτσι. Ναι. Για σένα πώς κύλησε η φετινή χρονιά αγωνιστικά? Είσαι ευχαριστημένος από τον εαυτό σου? Ναι, είμαι ευχαριστημένος αρκετά. Σίγουρα... Εντάξει, πάντα όλοι. Είμαι ένα άτομο το οποίο είναι πολύ αυστηρό με τον εαυτό μου. Πάντα θέλω να δίνω και να προσφέρω παραπάνω. Εντάξει, ήθελα να σου πω την αλήθεια να έχω περισσότερες συμμετοχές. Εντάξει, κάποια θέματάκια όμως, εντάξει, σε φέρνουν έτσι σε μια σεζόν. Διάφοροι λόγοι μπορεί να κάθεσαι λίγο στον πάγκο που λέμε. Εντάξει,
Αλλά θεωρώ ότι είμαι ευχαριστημένος. Εγώ προσωπικά είμαι ευχαριστημένος από τον εαυτό μου για αυτό που έχω δώσει στην ομάδα. Ναι, και δεν ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο δικός σου ρόλος πέρα από αγωνιστικός, και το έχω ξαναπεί εγώ και δημόσια, ήταν πολύ σημαντικός μέσα στα αποδυτήρια ως μια φωνή της εμπειρίας. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος όταν χρειάστηκε κάποια στιγμή να μιλήσεις, να πεις δύο πράγματα στη δύσκολη που λέμε, ήσουν αυτός που ανέλαβε αυτό το ρόλο, έτσι δεν είναι? Εντάξει, τώρα σας έχω πει και εντάξει, παλιότερα, ας πούμε, είναι κάποιοι παίκτες, ας πούμε, και φέτος στην ομάδα υπήρχαν παίκτες οι οποίοι δεν έχει να κάνει με την εμπειρία πάντα, έχει να κάνει με το χαρακτήρα και το πώς δείχνεις, ας πούμε, στους παίκτες σου να σε ακούνε, να σε λαμβάνουν. Είχαμε και άλλα παιδιά τα οποία μπορούσαν και βοήθησαν, ας πούμε, σε αυτό το τομέα. Αλλά, ξέρετε, ο δικός μου, δηλαδή αυτό που θέλω εγώ είναι πραγματικά να βοηθάω αγωνιστικά κυρίως, να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ναι. Να βοηθάω αγωνιστικά, γιατί είναι και το χαίρομαι, αλλά και θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω, ας πούμε, περισσότερα σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα πάντα, είτε θα είμαι αρχηγός είτε δεν θα είμαι, η άποψή μου πάντα θα τη λέω και πάντα θα τη στηρίζω. Mm-hmm. Είτε θα φοράω το περιβραχείο, είτε δεν το φοράω, κάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρει πραγματικά. Με ενδιαφέρουν να λειτουργούν, ας πούμε, μέσα από φυτήρια κάποια πράγματα σωστά και όποτε χρειάζεται θα λέω την άποψή μου. Γιατί θεωρώ ότι τα σωστά, όταν υπάρχει υγεία μέσα από φυτήρια, βγαίνουν και μέσα στο αγωνιστικό χώρο αυτό το πράγμα. Πάντως, για να επιστρέψει ο Άρης πέρα από όπως θέλει να το βλέπει ο κόσμος του Super League, Χρήστο, εκτός από καλούς παίκτες, αυτό εντάξει, ένα κομμάτι το οποίο θα το χειριστούν οι άνθρωποι που θα το αναλάβουν, πρέπει να βελτιώσει και αρκετά άλλα πραγματάκια, έτσι, στην καθημερινότητα της ομάδας. Κοιτάξτε, η ομάδα βρισκόταν αρκετά χρόνια και πριν αναλάβει, νομίζω, ο πρόεδρος, από σύνδεση. Στο ορίσιο, οργανωτικά. Σίγουρα και μετά από έλλειψη, μετά από τόσα χρόνια δεν υπήρχαν χρήματα, σίγουρα χρειάζονται βελτιώσεις στο οργανωτικό κομμάτι και θεωρώ ότι ήδη ο πρόεδρος τα γνωρίζει αυτά και θεωρώ ότι ήδη θα τα τρέχει, να τα βελτιώσει. Ναι, σωστά. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία φυσικά. Είναι το ρεπορτάζ της επόμενης μέρας που αφορά και εσένα, διότι το συμβόλαιό σου είναι ένα από αυτά που ολοκληρώνονται, έτσι δεν είναι? Έχεις μιλήσει, έχεις κάνει κάποια επαφή? Τι ακριβώς θα... Ναι, υπάρχουν επαφές. Όλοι τους υπήρχαν με τον πρόεδρο. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι δεδομένο. Να περιμένουμε τον πρόεδρο να έρθει, να τελείωσε τώρα και η σεζόν, έπρεπε ο πρόεδρος να κλείσει το προπονητή και θα υπάρχουν και συζητήσεις περαιτέρω για τις λεπτομέρειες. Δηλαδή θα ήθελες, φαντάζομαι, είναι νομίζω... Εννοείται. Έχω πει ότι θέλω να κλείσω εδώ την καρδιά μου. Ναι. Μάλιστα. Θεωρώ ότι έχω κάνα δύο χρόνια ακόμα. Ναι. Να κλείσει την καριέρα στον Άρη και μετά, γιατί όχι, να λάβει κάποιο πόστο στην ομάδα. Εντάξει, είναι, ξέρεις, λίγο όνειρο μακρινό για μένα, έτσι το θεωρώ, γιατί ξέρεις, όσο είσαι υποσχεστής, κοιτάς λίγο αυτό το κομμάτι. Ναι. Όταν σταματάς, τότε σου μπαίνει σκέψη. Εντάξει, θεωρώ ότι όμως έχω ακόμα να προσφέρω, εντάξει, παρά τα 35 μου, ναι, που θα κλείσω σε λίγες μέρες, ναι, θεωρώ ότι σωματικά νιώθω καλά και ότι μπορώ να προσφέρω. Εντάξει, αυτό φάνηκε νομίζω και στα παιχνίδια που αγωνίστηκες. Ναι. Ναι, όταν θα καταλάβω ότι είναι μια αξιοπρεπής, θα σταματήσω μόνος μου, δεν χρειάζεται να μου πει κανένας τίποτα. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό προτέρημα για κάποιον, να καταλάβει όταν δεν τραβάνε τα πόδια και δεν μπορείς να προχωρήσεις άλλο, να πεις ότι ήρθε η ώρα να βάλω ένα τέλος. Ναι, σίγουρα. Δεν μου αρέσει καθόλου να λυπάμαι τον εαυτό μου καθόλου. Μάλιστα. Ωραία. Διακοπές περιλαμβάνει το πρόγραμμα τώρα, ξεκούραση? Ξεκούραση κυρίως, γιατί ήταν μια χρονιά δύσκολη για μένα. Βέβαια, είστε και το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Ναι, να σου ζήσει φυσικά. Και ψιλοζορίστηκα. Και ζορίζομαι, να σου πω την αλήθεια. Θα πάω στην Κύπρο από εκεί που κατάγεται τη γυναίκα μου να ξεκουραστούμε κάποιες μέρες. Και μετά εύχομαι να πάνε όλα καλά, να πιστεύσουμε. Μάλιστα. Και εμείς να το ευχηθούμε. Συγχαρητήρια για την άνοδο. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, Χρήστο, και τις επόμενες μέρες να σε φιλοξενήσουμε συνεχίζοντας την καριέρα σου στον Άρη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Μπούρμπος ήταν αυτός, ένας από τους αρχηγούς και ένας ο πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο οποίος μας μίλησε για την φετινή σεζόν και το πώς κύλησαν τα πράγματα. Κύριος, λέει ο Σπανός, ο 779, φεύγει ως φίλος, καλός να έρθει ο Ερέρα.
να γίνει αγωνιστικός σχεδιασμός και οργάνωση της ΠΑΕ. Ο κόσμος όμως έχει προσδοκίες Άρη με Τόμ και Σακίεβιτς. Βάζει πολλά θέματα ως ήθιστε. Ο 779 στο μήνυμά του και μας δίνει έτσι την κατάλληλη πάσα, νομίζω, για να πάμε στο ρεπορτάζ. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα, θα βάλουμε λίγο κάποια διαφημιστικά μετά όλα μαζί. Βασίλη. Ναι, ο Σπανός όντως φεύγει ως κύριος. Νομίζω ο κύριος ήρθε και ο κύριος φεύγει. Αυτός είναι ο τίτλος. Επιτέλους ο Άρης, και το έχω πει και παλιότερα, θα πρέπει όταν θα τερματίζει τη συνεργασία του με κάποιους ανθρώπους, ότι θα πρέπει να τις τελειώνει αυτές τις συνεργασίες με το σωστό τρόπο, όπως ακριβώς τελείωσε τη συνεργασία του και χθες με τον Παύλο Μυροφορίδη και σήμερα με τον Δημήτρη τον Σπανό. Να είναι φίλο του συλλόγου, να έχει πάντα έναν άνθρωπο που μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να πεις 2-3 πράγματα, μπορεί να είναι κάπου προπονητής, να σου προτείνει κάποιο παίκτη. Γενικότερα είναι καλό ο Άρης να δημιουργεί ένα δίκτυο από ανθρώπους που περνώντας έχουν περάσει από την ομάδα, έχουν καταλάβει τι εστί Άρης και έχουν γίνει ένα κομμάτι της ομάδας, και νομίζω ότι ειδικά ο Δημήτρης Σπανός έχει γίνει ένα τέτοιο κομμάτι και το καταλάβαμε όλοι και από τη σημερινή φυσικά αποχαιρετιστήρια συνέντευξη, αλλά και με τις δηλώσεις που έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και ξέρετε, έναν δύσκολο για ένα προπονητή όταν ξέρει εδώ και 2 μήνες ότι δεν θα συνεχίσει τον πάγκο της ομάδας, γιατί το ήξερε εδώ και περίπου 2 μήνες ότι δεν θα συνεχίσει, να κρατήσει αυτό το επίπεδο σοβαρότητας μέχρι και την τελευταία ημέρα, τιμώντας πραγματικά το συμβόλαιό του. Και αυτό το έκανε, και για αυτό το λόγο και ο Θόδωρος Καρυπίδης και όλοι όσοι συνεργάστηκαν έχουν να λένε για τον, άσχετα πώς θα τον κρίνει ο καθένας ως προπονητή, αν είναι καλός ή κακός, αν έχει κολλήματα, αν το ένα, αν το άλλο, έχουν να το λένε ότι είναι πραγματικά ένα gentleman και έχουν να λένε τα καλύτερα για το ποιόν του χαρακτήρα του. Και εγώ προσωπικά να του ευχηθώ ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της προπονητικής του καριέρας. Νομίζω ότι με διαβατήριο την άνοδο με τον Άρη, που είναι η σπουδαιότερη στιγμή στην ποδοσφαιρική του καριέρα, έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Φάνηκε και από τη σημερινή συνέντευξη τίποτε. Εντάξει, ένα μικρό παράπονο το έχει από την άποψη ότι ο στόχος επιτεύχθηκε και με πάρα πολλές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς, με αμφισβήτηση για τον ίδιο από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του, και ίσως ενδόμηχα να περίμενε ότι θα του δινόταν η ευκαιρία να δουλέψει στην Super League με τον Άρη, αλλά από την πρώτη στιγμή είχε και σαφή και απόλυτη επίγνωση, νομίζω, και της κατάστασης και της ομάδας, και είχε τη δυνατότητα και πιο εύκολα να διαχειριστεί το γεγονός ότι δεν θα ήταν αυτός ο επόμενος προπονητής. Αυτός θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο Πάκο Ερέρα, ο οποίος έρχεται το βράδυ στην Αθήνα για να συναντηθεί με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος πλέον εκεί είναι τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, και από εκεί κινεί τα νήματα και τα θέματα της ΠΑΕ, και γι' αυτό το λόγο θα γίνει και η συνάντηση με τον 65χρονο τεχνικό στην Αθήνα. Είναι κάποια θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν και να γίνει μια κουβέντα φυσικά και εφόλης της ύλης, βάζοντας κάτω τον αγωνιστικό σχεδιασμό που αναφέρει και ο 779. Από όσο γνωρίζω, ο Πάκο Ερέρα έχει ήδη ενημερωθεί από τον Θόδωρο Καρυπίδη τις προηγούμενες μέρες να έρθει στην Ελλάδα, έχοντας και μία λίστα με ποδοσφαιριστές με τους οποίους είτε έχει συνεργασία, είτε τους γνωρίζει, είτε το έχουν προτείνει κάποιοι άνθρωποι από το δίκτυο των γνωριμιών που διαθέτει στην Ισπανία και μπορούν να βοηθήσουν τον Άρη, και να τους θέσει υπόψη του Θόδωρου Καρυπίδη. Δηλαδή, εδώ και αρκετές μέρες ο Πάκο Ερέρα λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως προπονητής του Άρη, βλέποντας και παιχνίδια της φετινής ομάδας για να έχει εικόνα του ρόστερ, αλλά και παρακολουθώντας υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους και μιλώντας με κάποιους ανθρώπους για να δει αν έχουν τη διάθεση να έρθουν στην Ελλάδα και στον Άρη. Και όλα αυτά πρέπει να μπουν τώρα σε μια σειρά με αφορμή την σημερινή συνάντηση,
να τα βάλουν κάτω, να κλείσει φυσικά εννοείται πρώτο κομμάτι της συνεργασίας, να ανακοινωθεί ποιους θα έχει στο team του. Είναι ένα από τα θέματα που ακόμη δεν έχουν κλείσει, το ποιο team θα έχει στο πλευρό του, και στη συνέχεια να τεθεί επιτάπητος και ο αγωνιστικός σχεδιασμός, που για μένα είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικός. Θα αναλάβει από ό,τι φαίνεται πολλές πρωτοβουλίες, ιδίως στο κομμάτι των παικτών από το εξωτερικό, ο Ερέρα, για να βοηθήσει με την εμπειρία του και με τις γνωριμίες του, να φέρει αν είναι δυνατό κάποιους ποδοσφαιριστές που επειδή είτε τον γνωρίζουν, τον σέβονται, διαφορετικά δεν θα έρχονταν. Και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποιες εξελίξεις στο κομμάτι αυτό, αφού πρώτα βέβαια θα κλείσουν και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το φετινό ρόστερ της ομάδας. Ήδη βλέπετε ότι μέσα σε ελάχιστες ώρες ολοκληρώθηκε η συνεργασία με δύο από τους σημαντικούς πυλώνες της φετινής επιτυχίας, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον Παύλο Μυροφορίδη, και τον Δημήτρη Σπανό. Και πλέον από αύριο τη σκυτάλη θα πάρει το κομμάτι των επαφών με τους παίκτες του σημερινού ρόστερ, της φετινής ομάδας δηλαδή. Για να ξέρουμε πλέον οριστικά, έχοντας κάνει και κάποιες εισηγήσεις φυσικά και ο Ερέρα, ποιοι θα παραμείνουν, ποιος ήταν ο κορμός δηλαδή που θα παραμείνει από τη φετινή ομάδα, ο ελληνικός κορμός, και στη συνέχεια να περάσουμε και στο κομμάτι των μεταγραφών, της προσθήκης δηλαδή. Θα πρέπει να γίνουν επαφές δηλαδή με τον Σόουζα, με τον Πλατέλα, με τα παιδιά δηλαδή τα οποία λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ότι είναι στο πλάνο για να συνεχίσουν και την επόμενη σεζόν. Να γίνει κουβέντα επί του οικονομικού και να κλείσει το μέτωπο με τη φετινή ομάδα, για να πάμε και στις προσθήκες που θα γίνουν και θα είναι αρκετές φυσικά για την επόμενη σεζόν. Είναι ένας γεμάτος μήνας αυτός που έχουμε μπροστά μας. Είναι σήμερα 29 Μαΐου. Ένας μήνας δηλαδή μέχρι περίπου τα τέλη Ιουνίου που θα ξεκινήσει η προετοιμασία, πιστεύω, της επόμενης σεζόν. Είναι ένας μήνας που θα γίνουν πολλά πράγματα και πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και στο κομμάτι του σχεδιασμού αλλά και της οργάνωσης της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Ο κόσμος έχει προσδοκίες, ο κόσμος είναι πάρα πολύ ζεστός, περιμένει κινήσεις, θα βγουν κάποια στιγμή και τα διαρκείας της νέας σεζόν. Μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξουν και νέες επαφές, από ό,τι γνωρίζουμε, και για το τηλεοπτικό, για να δούμε πού θα καθίσει Μπίλια για τον Άρη της επόμενης σεζόν, που θα τον βλέπουμε δηλαδή στα εντός έδρας παιχνίδια του. Είναι ένα πολύ σημαντικό για την οικονομική ευρωστία της ΠΑΕ το συγκεκριμένο, και νομίζω ότι ίσως υπάρξει εξέλιξη μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και φυσικά εδώ θα είμαστε να τα σχολιάζουμε. Τώρα για το ταξίδι στη ΣΥΠΑ, αναβλήθηκε όπως σας λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, και αναβλήθηκε κυρίως λόγω του ότι έπρεπε να έρθει ο Ερέρα, έπρεπε να τον υποδεχθεί ο Καρεμπής, έπρεπε να μιλήσουν, να βάλουν κάτω κάποια θέματα που επήγουν, που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό της ομάδας. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή, πραγματικά δεν το ξέρω, αν θα πάει κάποια στιγμή μετά ή τι ακριβώς θα συμβεί με το συγκεκριμένο, και αν θα συνεχίσει δηλαδή να υπάρχει θέμα συνεργασίας περαιτέρω με τους ανθρώπους αυτούς ή αν θα παραμείνει μόνο χορηγικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Πάντως το ταξίδι αναβλήθηκε, δεν θα γίνει στην παρούσα φάση. Θα σας ενημερώσουμε αν και κατά πόσον οριστεί κάποια νέα ημερομηνία για να πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες και μέσα στον Ιούνιο, φαντάζομαι. Λοιπόν, άλλο στο φωτάκι. Μια δήλωση του Γενικού Αρχηγού Στάθη Φρυλίγκου φιλοξενείται εδώ και λίγη ώρα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ. Λέει το δικό του αντίο και ο Γενικός Αρχηγός φέτος της ομάδας. Αναφέρει τα εξής: μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περίοδου και της επίτευξης του στόχου, θέλω να δηλώσω ότι ήταν μεγάλη τιμή για μένα που συμμετείχα σε αυτή την προσπάθεια και ήμουν μέλος της οικογένειας του Άρη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καρυπίδη για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Σπανό, τον Σωτήρη Βίνο και όλους τους παίκτες του Άρη για την άψογη συνεργασία που είχαμε αυτόν τον χρόνο. Επίσης να ευχαριστήσω
το ιατρικό φυσιοθεραπευτικό team και τους φροντιστές που με ζήλο συνέβαλαν στο να επιτευχθεί ο στόχος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους φιλάθλους του Άρη που από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία στάθηκαν δίπλα στην ομάδα. Υποκλίνομαι στο μεγαλείο των φιλάθλων του Άρη. Ήταν η πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα μου που βίωσα μια τέτοια εμπειρία. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παύλο που ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με έφερε στον Άρη για να ζήσω μαζί του όλο αυτό το ονειρεμένο ταξίδι. Τα καλύτερα για τον Άρη είναι μπροστά του. Εύχομαι από καρδιάς μόνο επιτυχίες και να φτάσει ξανά εκεί που του επιβάλλει η ιστορία του. Άρης κέρδισε έναν ακόμη φύλαθλο και θα τον παρακολουθώ πάντα από κοντά. Ενώ στο τέλος υπάρχει και ένα ευχαριστήριο της ΠΑΕ Άρης, η οποία ευχαριστεί για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα και του εύχεται καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της επαγγελματικής του διάδρομης. Φινάλε και με τον Φρυλίγκο δηλαδή. Όλο το team δηλαδή, ουσιαστικά, και το Σωτήρη το Βίνο, το γυμναστή της ομάδας, ήρθε, πέτυχε το στόχο και αποχωρεί με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Και ευχάριστο είναι να διαβάζουμε από όλους και να ακούμε από όλους αυτούς ότι ο Άρης κέρδισε από έναν ακόμη φίλο και από ανθρώπους που θα έχουν να λένε και μια καλή κουβέντα για τον Άρη. Θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια τι πρόβλημα είχαμε στο θέμα αυτό. Έφευγαν από τον Άρη και έβγαζαν χολή. Και ελπίζουμε πραγματικά στο κομμάτι αυτό να αλλάξουν τα πράγματα και να είτε μένει κάποιος ποδοσφαιριστής, είτε φεύγει, είτε κάποιος προπονητής, είτε κάποιος άνθρωπος από το τεχνικό team, να χωρίζει σαν φίλος και να έχει να λέει τα καλύτερα για την ομάδα, όπως συνέβη και με τον Μυροφορίδη και με τον Σπανό και με τον Βίνο που τον ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή και με όλους όσους συνετέλεσαν φέτος στο να πετύχει η ομάδα την άνοδο στην Super League. Όπως μου λέει εδώ ένας φίλος, δηλαδή ο Άρης ψάχνει και γενικό αρχηγό. Ναι, ψάχνει πολύ πράγμα γενικά. Θέλεις, άντε, σε προτείνω. Ψάχνει πολύ πράγμα για την επόμενη σεζόν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί και αυτό μάλλον θα είναι μέσα στα θέματα που θα συζητηθούν με τον προπονητή, τον Πάκο Ερέρα. Ποιο ακριβώς θα είναι το team δηλαδή, ποιος ακριβώς θα φέρει μαζί του. Νομίζω θα παραμείνει ο Αντώνης Λικούρης, αυτή την ενημέρωση έχω, ο πολύ επιτυχημένος προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας, η ήρεμη δύναμη όπως το χαρακτηρίζω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα πώς θα καλυφθεί το συγκεκριμένο κενό θα το δούμε. Είναι αυτά όλα υποσυζήτηση με τον Πάκο Ερέρα. Θα πρέπει ασφαλώς να ερωτηθεί και ο ίδιος για το πώς θέλει να είναι το team του την επόμενη σεζόν. Ποιον θα φέρει βοηθό, τι θα γίνει με γυμναστή. Είναι μια σειρά από ζητήματα, αυτά που λέμε θα τα βάλουν κάτω από σήμερα ο Καρυπίδης με τον Ερέρα και θα τα συζητήσουν. Για το φίλο που ρωτάει, θα κάνει κάποια συνέντευξη τύπου και ο Παύλος ο Μυροφορίδης. Νομίζω περιμένει κάτι αυτές τις μέρες και ίσως τοποθετηθεί και ο ίδιος όπως λέει για αυτή την φετινή χρονιά. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον τεχνικό διευθυντή, ένας από τους βασικούς συντελεστές της Ανόδου, ο άνθρωπος που δημιούργησε, που έφτιαξε κατά 80% την φετινή ομάδα. Προφανώς ίσως τις επόμενες μέρες πει και αυτός κάποια πράγματα για το πώς κύλησε και για τον ίδιο η φετινή σεζόν, καθώς δεν θα συνεχίσει, είναι γνωστό από χθες. Συναντήθηκε την Κυριακή το βράδυ με τον Θόδωρο Καρυπίδη, λίγη ώρα μετά το τέλος του παιχνιδιού στην Καρδίτσα, και εκεί έπεσαν οι τίτλοι τέλους της συνεργασίας, κάτι που εντάξει, λίγο πολύ το γνωρίζαμε εδώ και καιρό. Να σας πω λίγο πριν σας αφήσω στα χέρια του Παύλου Ραπτόπουλου που ακολουθεί και να σας πάει στο παιχνίδι μπάσκετ που ξεκινάει στις 18:30. Αυτά από μένα για σήμερα, αύριο δεν θα τα πούμε καθώς υπάρχει μια 24ωρη απεργία των δημοσιογράφων που συμμετέχει η ΕΣΥΕΜΘ στην 24ωρη απεργία που έχει προγραμματιστεί. Οπότε την Πέμπτη θα είμαστε με το καλό, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, εδώ πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερ. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Καβαδία. Ακολουθεί ο Παύλος Δραπτόπουλος. Να είστε καλά.